Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη. Προωθώντας την πράσινη μετάβαση. Προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα. Με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης. Με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece20.go.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιβλογές. Και ενώ οι συγκρούσεις μένονται στην Ουκρανία και οι πρόσφυγες συνεχίζουν και καταφθάνουν και στη χώρα μας. Με την κάμερα του Επιβλογές καταγράψαμε όμως και αποκλειστικές εικόνες από τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού που διέσχισε τα σύνορα του Προμαχώνα σήμερα τα ξημερώματα. Καθώς η Ουκρανία αντιστέκεται στεναρά στις επιθέσεις των ρωσικών στρατευμάτων, ο πρόεδρος Βολντομίρη Ζελένσκι, με συνεχείς επικοινωνίες με ηγέτες της Δύσης, αναζητά βοήθεια για να μπορέσουν να αποκρούσουν τη Μόσχα. Το πρωί της Κυριακής, 27 Φεβρουαρίου, μετά από σύσκεψη, αποφασίστηκε με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και με την Ελλάδα να αποστέλει αμυντικό υλικό. Αλλά και τους ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών να πράττουν το ίδιο. Η κάμερα του Επιλογές κατέγραψε αποκλειστικά μέρος του αμυντικού υλικού, το οποίο πέρασε από τα σύνορα του Προμαχώνα στις 1:30 το πρωί, τα ξημερώματα της 5ης, 3 Μαρτίου του 2022. Να σημειωθεί ότι το αμυντικό υλικό ταξιδεύει προς Πολωνία σύμφωνα με ενημερωτικό του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ συνεχώς αποστέλλεται και σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια. Να σημειωθεί ότι βοήθεια αποστέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σλοβακία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Γερμανία, ο Καναδάς, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Τσεχία, η Νορβηγία, η Εστονία, η Βόρεια Μακεδονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και το Λουξεμβούργο. Συνεχίζονται εντωμεταξύ και οι στροές προσφύγων καθημερινά από την Ουκρανία που διασύζουν τα σύνορα του Προμαχώνα προκειμένου να βρεθούν σε ασφαλές σημείο. Συνεχίζονται οι αφήξεις με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία στα σύνορα του Προμαχώνα. Με την κάμερα του Επιλογές, για μία ακόμη φορά καταγράψαμε λεωφορεία που καταφθάνουν γεμάτα γυναίκες και παιδιά, περιμένοντας υπομονετικά να περάσουν από τον απαραίτητο έλεγχο. Κατάκοποι και ταλαιπωρημένοι μας περιγράφουν αυτά που βίωσαν. Ουκρανία, Τσερνοφτσί. Πόσα άτομα ήσασταν στο λεωφορείο? 52. Παιδιά? 25. Όλο το λεωφορείο ήταν από ίδιο μέρος? Όχι, ήταν Κίεβο, Τερνόπολη, Κόφ, Αλλιούπολη. Με δύο λέξεις, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, αυτή τη στιγμή? Μικρά κλαίτε, συνέχεια πετάνε σιρένες. Εμείς οι Τσερνοφτσί ακόμα είμαστε καλά. Όσοι δεν μπομπαρδίζουν. Η Κίεβο γίνεται χαμός, Μαριούπολη χαμός, Χάρκοφ. Δεν ξέρουμε πόσο άτομα έχουν φάει.
να κανείς δεν περίμενε ότι να γίνει αυτό που έγινε. Τα παιδιά μας, ανήψια μας, αγόρια μας, έχουν 4 ανήψια, είναι όλοι φύγαμε και δεν ξέρουμε πού είναι εκεί. Επίσκεψη στο Τελωνείο του Πορμαχώνα πραγματοποίησε σήμερα και ο πρέσβης της Ουκρανίας, νοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεόν Παναγέτη Σπυρόπουλο και τον Δήμαρχο Συντικής Φώτη Δομουχτήρη. Ο πρόξενος ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές και την αστυνομία για την βοήθεια που παρέχουν στους πρόσφυγες, ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Συντικής Φώτη Δομουχτήρη ανέφερε πως εκτός από τη δομή στο κλειδί μπορούν να διαμείνουν και άλλα 122 άτομα σε χώρους του Δήμου. Με το γενικό πρόξενο της Ουκρανίας, Βαντίμ Σαμπλούκ, να τους υποδέχεται στα σύνορα του Πορμαχώνα έφτασαν νωρίς το μεσημέρι πρόσφυγες. Το γενικό πρόξενο υποδέχτηκαν στον Πορμαχώνα ο Αντιπεριφερειάρχης Θερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο Δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουξίδης, η Δημοτική Αρχή πρόσφερε νερό και κρουαστάν στους πρόσφυγες. I came here from Thessaloniki to see how is going on the reception of Ukrainian citizens who escaped from war and arriving to Greece. I would like to thank local authorities and police authorities, frontier officers who are very operative in organizing the reception of Ukrainian citizens. Now we are discussing general questions and concrete questions how we will proceed the process passing this frontier, because many people unfortunately will arrive without proper documents. So we discuss now with frontier authorities how we can do it in most proper way. Τώρα, όσο αφορά για την απόφαση του δημοτοψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Στίκης, συναισθανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία, εκφράζει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στο δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Γυναικόπαιδα και άμαχος πληθυσμός, ανάμεσά τους και πολύ ομογενείς, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν σε στήσεις προκειμένου να μην πέσουν θύματα του πολέμου. Ως Δήμος Συντικής, φράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας και διαθέτουμε τους χώρους φιλοξενίας στο δωμό του Δήμου Συντικής, καθώς επίσης και τη χρήση του κλειδίου της δομής του κλειδίου. Δήμαρχε, οι υποδομές εδώ επαρκούν για τη φιλοξενία του προσφύγων. Οι υποδομές του Δήμου επαρκούν φυσικά για τη φιλοξενία 122 ατόμων. Θέλετε να μας πεις κάτι ακόμα για τη δομή στο κλειδίου? Την λειτουργία της δομής στο κλειδί καθώς και της δομής 1 στο Δήμο Σερών την έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ο κ. Μηταράκης, νομίζω. Λοιπόν, και θα είναι υποδοχής καλωσορίσματος των Ουκρανών οι οποίοι δεν έχουν προορισμό των Ουκρανών προσφύγων και μετά από την είσοδό τους θα οδηγούνται για διαμονή, αυτοί που δεν έχουν, στη δόμη του κλειδίου. Έχουν ενημερωθεί και εγώ και ο Δήμαρχος Σερών, ο κ. Κρυσάφης. Την ίδια ώρα που ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας βρισκόταν στα σύνορα, περνούσαν φορτηγά με συστήματα επικοινωνίας των ατοικών δυνάμεων. Λίγα μέτρα πιο κάτω, τα δύο Κούγκαρ σταθμένα περιμένουν να χρησιμοποιηθούν. Εφιάλτης λίγος τέλους για τους Ουκρανούς πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μετά τη ρώσικη εισβολή, κάποιοι από αυτούς κυρίως ελληνικής καταγωγής έφτασαν και στη χώρα μας, όπου προσωρινά θα φιλοξενηθούν στη δομή κλειδιού Σερών. Βρισκόμαστε στα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας, στον Πορμαχώνα Σερών, όπου εισέρχονται κατά δεκάδες οι Ουκρανοί πρόσφυγες
μετά την τραγωδία της κήρυξης του πολέμου και τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Στον Προμαχώνα που γίνεται ο πρώτος έλεγχος εισόδου στη χώρα, οι Ουκρανοί πρόσφυγες μας μίλησαν για την περιπέτειά τους και για τους ανθρώπους και τις περιουσίες που άφησαν πίσω τους, με την ελπίδα να γυρίσουν και πάλι στις ζωές τους. Από τη μεριά τους, οι εκλεγμένοι άρχοντες είναι έτοιμοι να βοηθήσουν όποιον έχει ανάγκη, ενώ ο φιλόξενος λαός ειδικής δηλώνει διατεθειμένος να συντρέξει στους Ουκρανούς πρόσφυγες. Με το Γενικό Πρόξενο της Ουκρανίας, Βαντίμ Σαμπλουκ, να τους υποδέχεται στα σύνορα του Προμαχώνα, έφτασαν νωρίς το μεσημέρι πρόσφυγες. Δεν το πιστεύετε πόσο στα σύνορα, κόσμος και όλα μικρά παιδιά. Πού καημένοι μπορείτε να κρύβετε. Και κάθε μητέρα θέλει να πάρει το παιδί. Αλλιώς. Πείτε μου λίγο πώς είναι η κατάσταση στην Ουκρανία. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αφήσατε πίσω δικούς σας ανθρώπους. Ναι, άφησα το παιδί δικό μου πολεμάει. Παιδιά 8 χρονών, είναι στρατηγικός και πολεμάει. Άφησα 3 γονάκια. Από ποια πόλη είστε, πώς φτάσατε μέχρι εδώ. Τα δικό μου η γωνιά και το παιδί από το Κίεβο. Εγώ ζήσω στο Λβόβ. Λβόβ και από Λβόβ ήρθα εδώ. Η διαδρομή από Κίεβο μέχρι εδώ στον Προμαχώνα ήταν εύκολη ή υπήρχαν εμπόδια? Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ποιος είναι ο προορισμός σας, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη ή το εξωτερικό? Ποιος είναι ο προορισμός, για πού θα πάτε, Αθήνα? Αθήνα και μετά Κεφαλονιά. Αλλάζουμε κλίμα για το πολυαναμενόμενο κολυμβητήριο στον ΟΒΑ, το οποίο εδώ και χρόνια ρημάζει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΠΑΠΑ Γιάννη Γάτσιο, η Δημοτική Αρχή Θερών εξασφάλισε 1 εκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς υπάρχουν και 5 εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την κατασκευή του. Σύμφωνα με τον κύριο Γάτσιο, το κολυμβητήριο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2023. Το πολυαναμενόμενο κολυμβητήριο στον ΟΒΑ, το οποίο εδώ και χρόνια ρημάζει, η Δημοτική Αρχή εξασφάλισε 1 εκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή του αναβάθμιση, καθώς υπάρχουν και 5 εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για την κατασκευή του. Εκεί, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζουν οι συνδημότες μας, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν εξασφαλιστεί 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του κολυμβητηρίου από την κάτω πλευρά της πόλης, σε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Από εκεί και μετά η νέα Δημοτική Αρχή και μάλιστα θα έλεγα από κινήσεις του ίδιου του Δημάρχου εξασφαλίστηκε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή και το εκατομμύριο αυτό ήταν για την ενεργειακή αυτάρκεια του κολυμβητηρίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένας τέτοιος μεγάλος χώρος θα ήταν δύσκολο να συντηρηθεί εάν δεν είχε και την ενεργειακή του αυτάρκεια. Ο κύριος Γάτσιο σημειώνει ότι τώρα βρίσκονται στη φάση της μελέτης, η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στο 2022. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση της μελέτης. Όλο αυτό καθυστέρησε γιατί υπήρχαν 9 ενδιαφερόμενοι, υπήρχαν ενστάσεις. Όλο αυτό βέβαια τώρα ξεκαθάρισε και είμαστε στη φάση της μελέτης. Η μελέτη μέσα στο 2022 θα είναι έτοιμη και πιστεύω ότι τέλη του 2022, αρχές του 2023 θα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο και να ξεκινήσει η κατασκευή του. Ενώ μέσα στο 2023 θα είναι έτοιμο. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 2023, στα τέλη του 2023 θα είναι έτοιμος ο χώρος εκεί του κολυμβητηρίου. Και είναι ένα κολυμβητήριο που το χρειαζόμαστε, καθώς βλέπουμε ότι έχουμε σε αυτό το άθλημα και όχι μόνο αρκετά μετάλλια. Βεβαίως και αρκετά μετάλλια, αλλά υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από τους ΕΡΕΟ συνδημότες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν το μοναδικό κολυμβητήριο της πόλης των Ζερών. Σχετικά με το κολυμβητήριο της Κοιλάδας γίνεται και εκεί μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πω ότι και σε αυτό το κολυμβητήριο είμαστε και εδώ σε φάση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του όλου χώρου εκεί του κολυμβητηρίου. Και εδώ προχωράμε, εδώ όπως σας είπα είμαστε σε φάση μελέτης, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, περιμένουμε τους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί η μελέτη,
Οπότε να προχωρήσουμε και εκεί στην δημοπράτηση του έργου. Εκεί θέλω να πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 2022 θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση για να ξεκινήσει και η κατασκευή του έργου εκεί, της ενεργειακής αναβάθμισης. Πάμε τώρα και στον Δήμο Βυσσαλτίας, καθώς υπάρχει ένα ζήτημα μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης σχετικά με ένα δημοτικό συμβούλιο και την διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης, γιατί έγινε με τηλεδιάσκεψη και όχι διαζώσεις. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Βυσσαλτίας, τον κύριο Βαδικόλια, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα κύριε Βαδικόλια. Καλησπέρα σας και σε εσάς που μας ακούνε. Τώρα, επανέρχεστε στο θέμα το οποίο εδώ και μερικές μέρες έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς επιλέξατε ως Δημοτική Οπτή να το κάνετε με τηλεδιάσκεψη, αντιπολίτευση ή τηλεδιαζώσεις και έτσι δεν σηκώθηκαν και έφυγαν, να το πω κοινώς, και ακολούθησε μια σειρά δελτίων τύπου. Επανέρχεστε σήμερα με ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει μάλιστα έναν τίτλο το οποίο λέτε «Του φεύγα η μάνα, δεν έκλαψε ποτέ». Για πείτε μας τι το λέτε αυτό. Ναι, κοιτάξτε, από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, από τα κανάλια όλα αυτά τώρα, πρέπει να απαντήσουμε και σε κάποια πράγματα, ότι προσπαθούν κάποιοι με κάποιες κινήσεις να αποδείξουν το αντίθετο. Γι' αυτό και το πιο εύστοχο ήταν ότι ήταν καλό για αυτό το πράγμα, ότι όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πράγμα, καλύτερα είναι να φεύγουμε. Ότι παρά να αντιμετωπίσουν την ψυχρή αλήθεια. Και τώρα έχω μπροστά μου κιόλας και μια δημοσίευση του Αλέκου του Τσιάγκαλου που λέει ότι δώσαμε όρκο να είμαστε η φωνή των δημοτών στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, δώσαμε όρκο να είμαστε μόνο στα έδρανα. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε συζητήσουμε. Εντάξει, προφανώς το λέει λόγω των γεγονότων των τελευταίων. Ακριβώς. Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο και το είπαμε κιόλας και το είπα και σήμερα και στην ανακοίνωση που έκαναν τελευταία. Λοιπόν, πραγματικά προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι πρώτη φορά, εξάλλου είναι αρκετές φορές και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, αλλά και τώρα που έχει επιλεγεί αυτό εδώ πέρα ο τρόπος και δεν είναι τίποτα άλλο ώστε να καθυστερήσουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής. Ναι, ψηφίσαμε και ψήφισαν και μπράβο τους, δεν μπορούμε να πω το αντίθετο, το προϋπολογισμό. Εδώ είναι στιγμή όμως με τέτοια τεχνάσματα να πάμε και να τον ολοκλήσουμε τον Απρίλιο. Αυτό δεν έχει να κάνει, και το έχουμε δει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με το έργο της Δημοτικής Αρχής μόνο, ότι δυσκολεύουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής. Όλα αυτά εδώ έχουν να κάνουν με τον Δημότη. Δηλαδή λέτε πως το κάνουν επίτηδες για να μην γίνουν δημοκρατικά. Βεβαίως και το κάνουν επίτηδες και το λέω εσταθώς. Βεβαίως για το λόγο. Όχι να τις χαιρέμουν ή να πηγαίνουν πίσω ό,τι καλό προσπαθούμε να κάνουμε στον Δήμο. Δηλαδή τι ήταν να συζητηθεί στη συγκεκριμένη συνεδρία σου. Μα κοιτάξτε, έχει υπήρχε η πρώτη υποθετική αναμόρφωση του προπολογισμού, υπήρχε κάτι στα νομοθέσεις του προπολογισμού, υπήρχε ένα θέμα με την περιβόητη γέφυρα της Βέλγης, που χρειάζεται κάποιες αντιδράσεις στην περιφέρεια. Το άλλο θέμα ήταν είχαν να κάνει σχέση με την πολιτική προστασία, που πρέπει να ενταχθούν κάποιες προεδρικές εργασίες στους υπαλλήλους για τα σαβδικρήτη και τα βραδινά, που καταλαβαίνετε όλοι μας ότι αυτά τα τελευταία που δούμε με τις έντονες πλημμύρες, ότι στις τελευταίες και όλα αυτά, κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν βράδια σαβδικρήτη, θα πρέπει κάτι στιγμή να μισούν και φτιάχνουν. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια θέματα δηλαδή που και μάλιστα αυτό το λέω ότι κάλλιστα μπορεί να δίνει και στη συζήτηση για τον προπολογισμό να πείτε ναι, αλλά άλλο διαζώσει, άλλο τηλεδιάσκεψη. Να πείτε ότι. Αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε με οποιαδήποτε τρόπο να καθυστερήσουμε κάποια έργα σημαντικά ή λιγότερα σημαντικά στο Δήμο. Και αφού λέτε ότι αυτό είναι ο σκοπός της αντιπολίτευσης, να τις καθυστερήσει δηλαδή, γιατί δεν την κάνετε διαζώσει στην. Κοιτάξτε, μερικά πράγματα, όπως είπαμε και στην πρώτη ανακοίνωση, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά και το ξέρετε και εσείς πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα, ότι τα κρούσματα ειδικά στο νομό Τρόν, αλλά και στο Δήμο των Ειδών, έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Μας κατηγόρησαν γιατί κάναμε κάποιες εκδηλώσεις στο Δήμο, είτε με τις βραδές των μαθητών, είτε με. Είναι κάποια πράγματα που είναι αναπόφευκτα και μάλιστα, κύριε, δηλαδή
αν κάνουμε μία εκδήλωση, θα πρέπει δηλαδή την επόμενη, το επόμενο συμβούλιο, όχι καλά να το κάνουμε διαζώσει, γιατί θέλουν αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Όχι, αλλά είναι μια απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, προφανώς είναι απόφαση του Προέδρου, αλλά λέει η αντιπολίτευση, εφόσον εκεί γίνανε και άλλες εκδηλώσεις. Και υπήρχε κόσμο, εμάς τι μας απαγορεύει να πηγαίνουμε εκεί, από τη στιγμή που θα ήταν εμβολιασμένοι ή θα ήταν το πιστοποιητικό. Εγώ δέχομαι αυτό και αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και να μου πείτε, το έχουμε πει εξάλλου, το έχω πει εξάλλου και άλλη φορά. Λοιπόν, έχει βγει πρόσκληση, η πρόσκληση ξέρετε ότι η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικά να πάει να φτάσει στο οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο τρεις εργάσιμες ημέρες. Τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ημερολογιακά, αυτή τη στιγμή είχαμε πέντε. Ξαφνικά θυμήθηκε η αντιπολίτευση ότι Δευτέρα απόγευμα στις 4 η ώρα δεν επιθυμείται η δουλειά της. Δεν είναι λογικά πράγματα, κύριε Καρτάνη. Είχε όλη την ευκαιρία από την πρώτη μέρα που πήραν την πρόσκληση στα χέρια τους να δηλώσουν τη διαφωνία. Εμένα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Θα μπορούσαν όμως οι τακτικοί αυτή της κολλήματος, όπως λέτε, να την κάνουν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν και σημαντικό, ήταν ο προϋπολογισμός ο οποίος και ψηφίστηκε, και όλος ομόφωνα. Δεν το κάναν όμως. Λέω, αν είχαν το σκεπτικό το δικό σας, θα μπορούσαν να το κάνουν σε εκείνη τη συνεδρία, και όχι σε αυτήν. Κοιτάξτε, πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά ενδεχομένως θα μετάνησαν πίσω από τον προηγούμενο, κύριε Καπιτάνε. Υπάρχει ένα σκεπτικό και αυτό. Γιατί όχι. Μπορεί να το μετανιώσω. Είναι στο χέρι του να αποδείξουμε ότι θέλουμε να πάμε μπροστά. Είναι στο χέρι του να θέλουμε εμείς είμαστε ανοιχτοί και εγώ προσωπικά. Αλλά και ο Δήμαρχος από την αρχή, ό,τι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, έχουν καλυφθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, να κάνουμε προτάσεις, να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα και δεν έχουμε καμία εμείς ούτε εγωισμό να πούμε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι η πρόταση του Τζάγκαλου ή της Πλιάκου ή της Τραγκηδής. Όλοι μαζί να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάει μπροστά από όλους. Αλλά αν αρχίσουμε όχι αυτό και γιατί εκείνος και εγώ δεν έχουμε συνδυάσει, αλλά επιθυμώ τη διαδρομή και δεν μου αρέσει η μυστική, έτσι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι θα κάνετε στην επόμενη συνεδρία, το έχετε αποφασίσει. Αυτή τη χέρι του Προέδρου. Προέδρε. Καλό είναι το συζητήσω με τον Πρόεδρο και θα βγει και πει στην ανακοίνωση. Πάντως, όταν υπάρχει πρόβλημα, οι συνεδριά πρέπει να γίνονται με τηλεδιάσκεψη όπως ήρθε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω κορονοϊού. Όταν όμως υπάρχει δυνατότητα για να γίνει διαζώσεις, είναι καλύτερα, έχω την αίσθηση, στα δημοτικά συμβούλια να γίνονται διαζώσεις παρά από την ψυχρή οθόνη της τηλεδιάσκεψης. Κύριε Καπετάνε, ό,τι είναι να υποθεί μπορεί να υποθεί και στη τηλεδιάσκεψη και στη διαδρομή και στη νυχτή και φυσικά και στη διαζώσεις. Ναι. Πιστέψτε με ότι όλα μπορούν να λυθούν όταν υπάρχει καλή θέληση. Και το ξέρετε εσείς πολύ καλά γιατί είστε χρόνια δημοσιογράφος και έχετε παρακολουθεί σε άπειρα δημοτικά συμβούλια. Και μ' αρέσει που μιλάτε και με παροιμίες με την αντιπολίτευση. Μετά τους λαγούς που είπε η κυρία Πλιάκου, εσείς τώρα είπατε το άλλο ρητό για τη μάνα του φεύγου από τον έκλαψε ποτέ. Καλώς κύριε Βατικόλια, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα για τη Σαρακοστή, ποιοτικά και οικονομικά. Μέχρι την Τετάρτη στα Supermarket Kansas. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, κριτική ελαιώνες, 4 λίτρα, μόνο 17,98. Θράψαλο σε ροδέλες δασκαλάκι, 700 γραμμαρίων, μόνο 5,74. Μπακαλιάρο υγράλατος Νορβηγίας, με κόκαλο ή φιλέτο, το κιλό, μόνο 8,69. Το ετήσιμο γλυκό της Σαρακοστής δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι σας. Επιλέξτε χαλβά με κακάο ή βανίλια, το κιλό, μόνο 4,28. Σεραϊκό ούζο μπάρμπας, 700 ml, μόνο 6,98. Αλλά και όλα τα κρασιά το διαλεγμένο 30% πιο φθηνά. Για την καθαρά Δευτέρα και όχι μόνο, μην ξεχάσετε την παραδοσιακή λαγάνα σας από το φούρνο μας το Καρβέλι. Supermarket Kansas. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Κάραμο Λέγος. Το καταλαβαίνεις και μόνο από το άλλο. Εγώ στο φρυγάνισμα. Εγώ πάντως, παιδιά, το καταλαβαίνω στη γεύση. Χωρίς γλώσσα δεν μπορεί συντηρητικά, το γράφει πάνω. Ξέρεις τι διαβάζεις, ξέρεις και τι τρως. Ψωμί για τους καραμολέγκους από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά και με σφραγίδα. Ο καραμολέγκος το 100% αγάπη. Είμαστε εκεί
η ζωή αρχίζει, όταν η ζωή αλλάζει, όταν η ζωή προχωράει, όταν η ζωή δοκιμάζεται. Είμαστε εκεί, στην κάθε μέρα σου, φροντίζοντας κάθε προϊόν μας να αγγίζει το δέρμα σου με μέγιστη ασφάλεια. Με αυστηρή επιλογή φιλικών υλικών για το δέρμα σου. Με πιστοποιήσεις των προϊόντων μας. Με σεβασμό σε σένα. Όχι μόνο τώρα, από πάντα και για κάθε νέα μέρα. Μέγα. Αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια με ελληνική υπογραφή. Πρόβλημα στο σύστημα του ΕΦΚΑ διαπιστώθηκε καθώς χρεώθηκαν στους πολίτες ποσά τα οποία εντωμεταξύ έχουν ήδη εξοπλιστεί με αποτέλεσμα να φαίνονται ανασφάλιστοι. Οι λογιστές στην προηγουμένη περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ ο εργατολόγος ο κ. Σαντεδάκης εξηγεί γιατί το ΕΦΚΑ έχει τόσα προβλήματα. Το σύστημα του ΕΦΚΑ εδώ και μέρες αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς βγάζει τους πολίτες ανασφάλιστους και ιδιαίτερα ανήσυχοι επικοινωνούν με τους λογιστές τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι καθημερινά τηλεφωνούν εδώ και μέρες στους λογιστές να ρωτήσουν για ποιο λόγο φαίνονται μέσα ανασφάλιστοι. Πηγαίνουν δηλαδή στους γιατρούς για να γράψουν κάποια φάρμακα και εξετάσεις και το σύστημα τους βγάζει ανασφάλιστους. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκαν στους πολίτες ποσά τα οποία εξοφλήθηκαν στο παρελθόν και εμφανίζονται ξανά ως οφειλέτες και κατ' επέκταση φαίνονται ανασφάλιστοι. Το σύστημα του ΕΦΚΑ έχει ένα σοβαρό πρόβλημα αυτές τις μέρες. Εμφανίζει οφειλές οι οποίες δεν υπάρχουν. Έχουμε δηλαδή πελάτες οι οποίοι μας φέρνουν τα αποδεικτικά ότι έχουν πληρώσει κάποιους μήνες και παρόλα αυτά μέσα στον ΕΦΚΑ φαίνεται ότι τους οφείλουν ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι να φαίνονται ανασφάλιστοι, να υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλο πρόβλημα, διότι δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστικές ενημερώτητες. Στο ΙΚΑ εξακολουθούν να μην σηκώνουν το τηλέφωνο και οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Στο ΙΚΑ δεν σηκώνει κανείς τηλέφωνο, οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν κάποια άκρη. Εμείς τους στέλνουμε στο ΙΚΑ γιατί εμείς έχουμε απλά μια εικόνα από τον ΕΦΚΑ, ό,τι βγάζει στο σελίδα του ΕΦΚΑ και του ΚΑΟ. Σημειώνεται πως οι λογιστές δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Από το ΙΚΑ τους λένε ότι δεν γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτό, απευθύνεται στους φοροτεχνικούς. Εμείς εννοείται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Περιμένουμε από τον ΕΦΚΑ να διορθώσει το πρόβλημα που έχει προκύψει στη μηχανογράφησή του, διότι έχει τεθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτές τις μέρες. Όσοι θέλουν να γράψουν εξετάσεις θα τις πληρώσουν κανονικά, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια λύση. Αυτοί οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα και θέλουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα θα πληρώσουν τα ποσά που έχουν ήδη ξαναπληρώσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορούν και οι υπάλληλοι, από ό,τι έχω καταλάβει, να επέμβουν στο σύστημα και να κάνουν κάτι άλλο. Περιμένουμε τον ΕΦΚΑ και το ΑΚΕΑΟ να διορθώσει το πρόβλημά του, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο εργατολόγος κ. Φραγκεδάκης εξηγεί γιατί το ΕΦΚΑ έχει τόσα προβλήματα. Κοιτάξτε, ο ΕΦΚΑ είναι ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, έχουν ενοποιηθεί εδώ και λίγα χρόνια όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ενιαίος φορέας είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασφαλιστικού ταμείου. Δυστυχώς όμως, ενώ υπήρξε η ενοποίηση σύμφωνα με τους διάφορους νόμους που έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς, υπάρχει ακόμη η διακριτική και μεταχείριση του κάθε ασφαλιστικού φορέα απέναντι στον ασφαλισμένο του. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ΟΓΑ, του πρώην το ΑΕ, του Δημοσίου και των άλλων ταμείων, του ΙΚΑ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κάθε ασφαλισμένος όταν απευθύνεται στον ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ τώρα τελευταία είναι στην κατάσταση να προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει δηλαδή να είναι ειδικευμένος ο πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ, γνωρίζει τα θέματα του ΙΚΑ. Ο πρώην υπάλληλος του ΟΑΕ γνωρίζει τα θέματα του ΟΑΕ, του ΟΓΑ και όλα αυτά. Για το μέλλον ΟΓΑ υπάρχει το εξής θέμα. Όπως γνωρίζετε, στις περισσότερες περιφερειακές περιοχές, όπως και οι ΣΕΡΕΣ, δεν υπήρχε ποτέ περιφερειακό τμήμα του ΟΓΑ. Υπήρχαν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, εδώ και λίγες μέρες καταργήθηκε αυτός ο θεσμός. Δηλαδή ήταν κάποιοι υπάλληλοι των Δήμων που ήταν κυρίως ο ρόλος τους διεκπεριωτικός. Δηλαδή έπαιρναν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης και τις έστειλαν στα αρμόδια γραφεία του ΟΓΑ, είτε της Θεσσαλονίκης είτε των Αθηνών. Τώρα καλούνται υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ ΣΕΡΟΝ να επεξεργαστούν αυτές τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις απονομής σύνταξης.
μετά την ανάδειξη του θέματος από το επιλογές για τα φανάρια στην σιδηροδρομική διάβαση της Λιβαδιάς, όπου οι μπάρες είχαν βγει και τα φανάρια είχαν σκεπαστεί με σακούλες, διαφορετικές εικόνες καταγράφησαν πλέον καθώς έχουν αποκατασταθεί. Τοποθετήθηκαν μπάρες και φανάρια στη σιδηροδρομική διάβαση της Λιβαδιάς μετά την ανάδειξη του θέματος από την τηλεόραση του Επιλογές το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην ισόπεδη διάβαση στο σιδηροδρομικό σταθμό, οι μπάρες είχαν βγει και τα φανάρια διέλευσης είχαν σκεπαστεί με πλαστικές σακούλες, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας. Βρισκόμαστε στο σιδηροδρομικό σταθμό της τοπικής κοινότητας Λιβαδιάς του Δήμου Σιδικής Σερών, όπου η ισόπεδη διάβαση εδώ και καιρό δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφαλείας παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει με την πρώτη ματιά, οι μπάρες όχι μόνο δεν λειτουργούν, αλλά είναι πλέον και ανύπαρκτες. Ενώ τα φανάρια είναι σκεπασμένα με μαύρες πλαστικές σακούλες και το γεγονός ότι δεν τερνίσαμε ακόμα θύματα οφείλεται μάλλον στην τύχη. Οι εικόνες που σας δείχνουμε είναι από την περιβόητη διάβαση πλέον, όπου τώρα όλα έχουν αποκατασταθεί. Σε καταγγελία προχώρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Σερών, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έγινε προσπάθεια να στηγήσουν τη φωνή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε, επεδίωξαν, όπως λέει, να μας αποσιωπήσουν και να εμποδίσουν την προσπάθεια που κάνει μέρος τώρα το κόμμα για την να αναδείξουν απαράδεκτη υπεριαλιστική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και το ότι η πολεμική σύγκρουση δεν ήρθε από το πουθενά. Σε μια καταγγελία προχώρησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Σερών, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, έγινε προσπάθεια να συγγύσουν τη φωνή του. Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου αναφέρει: «Πολιτικά γραφεία στον νομό μας επιδίωξαν να αποσιωπήσουν και να εμποδίσουν την προσπάθεια που κάνει μέρες τώρα το ΚΚΕ για να αναδείξει την απαράδεκτη υπεριαλιστική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και το ότι αυτή η πολεμική σύγκρουση δεν ήρθε από το πουθενά. Δεν θέλουν να αναδειχθεί πως ο πόλεμος έχει αιτίες βαθιές που ξεκινάνε από τους ανταγωνισμούς, τα ενεργειακά σχέδια και οι σφαίρες επιρροές μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ρωσίας-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία τους στο υπεριαλιστικό σύστημα. Όσο και να προσπαθήσουν να συγγύσουν τη φωνή του ΚΚΕ, μας πεισμώνουν ακόμη περισσότερα, μας δίνουν αντοχή και θάρρος για να επικοινωνήσουν με το σεραϊκό λαό, ώστε να επανεγρυπνεί, να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές κυβερνήσεις που στήριξαν και στηρίζουν όλες τις νατοικές αποφάσεις που βάζουν τη χώρα μας ακόμα πιο βαθιά στην οικονομική και πολεμική σύγκρουση που πιθανόν να έχει απρόβλεπτες εξελίξεις. Μπροστά στο νέο έγκλημα που συντελείται, καλούμε όλο το σεραϊκό λαό σε ξεσηκωμό. Η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία. Όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να σταματήσει αμέσως η εμπλοκή της χώρας μας, να κλείσουν τώρα οι αμερικανονατοικές βάσεις, να δυναμώσει πάλι για να αποδεσμευτεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με το λαό να γίνει νοικοκύρη στον τόπο του, καταλήγει το δελτίο τύπου του ΚΚΕ. Είδαμε νωρίτερα στο δελτίο μας τα ρεπορτάζ από τους πρόσφυγες που έρχονται από την Ουκρανία και περνούν τα σύνορα του Προμαχώνα. Και είναι γεγονός πως έχει δοθεί έμφαση και βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο από πλευράς του κράτους, αλλά και από πλευράς των ιδιωτικών φορέων. Ένας τέτοιος είναι και η Κουρτίζης Group, που δίνει και διαμονή, αλλά και εργασία για όσους το επιθυμούν. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Αβανίδη, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Κουρτίζης Group, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Αβανίδη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθέτες. Λοιπόν, ο όμιλός σας προχωράει σε μια κίνηση ανθρωπιάς και δίνει για φιλοκτονία χώρους που διαχειρίζεται, αλλά και εργασία για όσο επιθυμούν. Ναι, πράγματι. Οι μέρες αυτές νομίζω ότι γινόμαστε μάρτυρες όλοι ενός πολέμου και τα αποτελέσματα που έχει ένας πόλεμος, που είναι κυρίως πόνος και δυστυχία και προσφυγιά. Έχουμε νιώσει σαν Έλληνες όλα αυτά τα βουνά στο πέρασμα της ιστορίας και νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα να δείξουμε την ανθρωπιά μας και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία, καλό είναι να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν και ο πρόεδρος του Ομίλου, κ. Κουρτίδης, και αντιπρόεδρος κ. Δημητρόβα, πήραν μια απόφαση χθες να στείλουν μια επιστολή στον πρόξενο της Ουκρανίας στην Ελλάδα και να του ανακοινώσουν την διάθεση του Ομίλου να διαθέσει σπίτια για οικογένειες προσφύγων που θα έρθουν στην περιοχή της Καβάλας. Στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιείται ο Όμιλος Κουρτίδης στον τομέα των κατασκευών
λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας Οφρενίου, Καβάλα, θα μπορούσε να στεγάσει με ασφάλεια κάποιες οικογένειες μακριά έστω για ένα διάστημα, όσο διάστημα χρειαστεί, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουν πώς θα εξελιχθεί η ζωή τους και όταν με το καλό τελειώσει ο πόλεμος. Πρέπει να σας πω όμως ότι το να δώσεις απλά στέγη σε κάποιους ανθρώπους είναι σίγουρα πολύ σημαντικό, αλλά ο Όμιλος Κουρτίδη αποφάσισε να το πάει και ένα βήμα παραπάνω. Ταυτόχρονα με το να ανοίξει, με την προσπάθεια που κάνει να ανοίξει το σπίτι του σε όλους αυτούς τους πρόσφυγες, τις οικογένειες προσφύγων που θα βρεθούν στην περιοχή μας, θέλει να δώσει και εργασία, προσφέρει και εργασία σε κάποιους αυτούς τους ανθρώπους, δραστηριότητες που πιθανότητα θα ταιριάζουν και με την προϋπηρεσία που έχουν ερχόμενοι από την δική τους χώρα. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να δουλέψει, όλος θα δουλέψει. Ακριβώς. Υπάρχουν τα βασικά δεδομένα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά τα δύο αγαθά για κάθε άνθρωπο, η στέγη και η δουλειά, θα του δώσει την ευκαιρία για μια νέα αρχή. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο, όπως προκύπτει από όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες με τα κύματα προσφύγων που φεύγουν από την Ουκρανία για διάφορες χώρες. Είδαμε την έκκληση που έκανε και το Προξενείο της Ουκρανίας την Κυριακή για διάθεση ακινήτων που θα μπορούσαν να στεγάσουν για ένα διάστημα τους Ουκρανούς πρόσφυγες, μεταξύ αυτών και πολλών Ελλήνων. Και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο Όμιλος Κουρτίδης ήταν να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Εμείς πίσω από έναν πόλεμο δεν κοιτάζουμε ούτε πολιτική, ούτε χρώματα, ούτε σημαίες. Κοιτάζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η φιλοσοφία του ομίλου, του ίδιου του Προέδρου και της Αντιπρόεδρου, είναι πρώτα ο άνθρωπος. Ήταν μια καλή ευκαιρία, άσχημη συγκυρία, σαφώς, ήταν μια καλή ευκαιρία να επιβεβαιώσει ο Όμιλος την φιλοσοφία του, που λέει πρώτα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία διάθεση προβολής του ομίλου, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το μας τόνισε και σε όλους τους συνεργάτες στον τομέα της επικοινωνίας ο κ. Κουρτίδης, με διακριτικότητα να γίνει. Απλά το ότι δημοσιοποιείται και όλο αυτό είναι για να δώσει ρεύμα ίσως και σε άλλες εταιρείες, σε άλλους μεγάλους ομίλους, να πράξουν, να πάρουν και αυτοί πρωτοβουλίες. Να... Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί μερικές φορές κάποιος πρέπει να δίνει και το παράδειγμα για να ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι. Όπως και εμείς παίρνουμε παράδειγμα από κάποιους άλλους για κάποιες θετικές ενέργειες, έτσι ίσως και αυτή η κίνηση, τα γρήγορα αντανακλαστικά του κ. Κουρτίδη, αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις να υποστηρίξουν, όπως είπαμε, τον άνθρωπο που δέχεται όλα τα δεινά ενός πολέμου. Δεν θα εξετάσουμε αυτή τη στιγμή το δίκαιο ή το άδικο, δεν θα εξετάσουμε το έπρεπε, δεν έπρεπε, σαφώς και ένας πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει. Και με κανέναν τρόπο να τους δείξουν παιδιά και όλοι οι άνθρωποι γενικώς. Και όλοι οι άνθρωποι γενικώς, πράγματι έτσι είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή την πολιτική την κάνουν οι πολιτικοί και είναι μια καλή ευκαιρία για επιχειρήσεις να δείξουν έτσι την φιλοσοφία που έχουν στην καθημερινότητα της λειτουργίας τους, που στο επίκεντρο πολλές φορές είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με πολύ μεγάλη διακριτικότητα κάνουν σημαντικά πράγματα. Ας βγούμε από το πρόγραμμα και των όλων ενεργειών του τομέα εταιρικής ευθύνης και ας προσαρμοστούμε λίγο στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν άλλαξαν βασικές ενέργειες που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το διάστημα και πλέον όλο το budget θα πάει στην υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Κύριε Αβανίδη, είπατε νωρίτερα ότι είχατε επικοινωνία με το προξενείο της Ουκρανίας, προκειμένου να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας. Υπάρχει μέχρι στιγμής ανταπόκριση. Ήταν το πρώτο που δεχτήκαμε, ήταν ένα ευχαριστώ από το γραφείο του προξένου και μας είπαν ότι γίνεται μια αξιολόγηση των αναγκών. Φανταζόμαστε ότι οι συνθήκες στην καθημερινότητα της λειτουργίας του προξενείου και της πρεσβείας της Ουκρανίας είναι έτσι πολύ ιδιαίτερες.
αυτό το διάστημα. Γίνεται μια αξιολόγηση των αναγκών, βλέπουν τις συνθήκες που δημιουργούνται μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα και φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα κληθούμε και εμείς να μπούμε έτσι σε αυτόν τον μηχανισμό της προσπάθειας υποστήριξης αυτών των ανθρώπων. Πόσα άτομα μπορεί να φιλοξενήσουμε? Δεν έχει καθοριστεί. Θέλαμε να δούμε και εμείς τις ανάγκες, σίγουρα αρκετές οικογένειες. Αρκετές οικογένειες, μάλιστα. Και οικογένειες, γιατί υπάρχει πάντα μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα παιδιά, που είναι τα πρώτα θύματα ενός πολέμου. Σίγουρα θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι τα πρώτα που πρέπει να βρουν στέγη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποστηριχθούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη και πιθανόν να μην έχουν. Ναι, ανάλογα με τις ανάγκες που θα γίνει και με τη συνεργασία, όπως είπατε, με το αποφασίσουμε. Ακριβώς. Θα τα δούμε και εμείς, θα γίνει μια συζήτηση, θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, θα μας πούνε και οι άνθρωποι του προξενείου τις πρώτες προτεραιότητές τους και όπου χρειάζεται θα προσαρμόσουμε και εμείς την παροχή υποστήριξης. Κύριε Βανίδη, αφού σα συγχαρώ για την κίνηση αυτή, να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και τα όσα μας είπατε. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι με τον αστερίσκο ότι η ενέργεια αυτή δεν γίνεται για προβολή, δεν έχει κάτι να διαφημίσει ο προσωπικός ούτως ή άλλως στον τομέα που δραστηριοποιείται, κυρίως στον τομέα των κατασκευών και του τουρισμού και του real estate, και γι' αυτό γίνεται μόνο για να δείξει ότι μπαίνουν πλέον μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες επιχειρήσεις σε μια διαδικασία υποστήριξης των ανθρώπων που πονάνε αυτή τη στιγμή περισσότερο από τότε. Και όπως είπατε και εσείς, να γίνει και ένα παράδειγμα για όσους άλλους θέλουν να ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ξεκινήσαμε. Ένα φιλόδοξο σχέδιο άρχισε. Με το Ελλάδα 2.0 η χώρα γίνεται πιο ψηφιακή, πράσινη, με κράτος φιλικό προς τον πολίτη, προωθώντας την πράσινη μετάβαση, προχωρώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε υγεία, παιδεία, δημόσιο τομέα, με αποτελεσματικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης, με μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Η Ελλάδα απελευθερώνει τις δυνατότητές της. Ελλάδα 2.0. Μας αφορά όλους. Μάθε περισσότερα στο greece2.gov.gr. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ήθελα να ξέρω. Αυτά τα ποδόσφαιρα δεν τελειώνουν ποτέ. Κάτσε τώρα, γιατί η άμυνα μπάζει από παντού. Και με το παράθυρο που μπάζει από παντού, τι θα γίνει, κύριε 4-4-2? Ξέρεις πόσο κάνουν τα καινούργια κουφώματα? Φάουλ! Φάουλ! Εσύ είσαι φάουλ που δεν ξέρεις το πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ. Πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ. Αναβάθμισε το σπίτι σου. Μείωσε το λογαριασμό σου. Εξοικονόμησε ενέργεια. Χάρισε ένα βιώσιμο μέλλον στο μεγαλύτερο σπίτι σου. Στον πλανήτη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μα καλά δεν το βλέπει το ψάι. Πάρ' τον και πες του να πάει στο βαρ. Εξοικονομώ. Αύριο Παρασκευή ο Δήμος Ερών θα διανύμει 40 διαπρακτικές δωρεάν του Χρήστου Μπεσίρη σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ο Δήμος Ερών θα διανύμει 40 διατακτικές επιταγές αξίας 50 ευρώ εκάστη κατόπιν δωρεάς του Χρήστου Μπεσίρη σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η παραλαβή των διατακτικών από τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαρτίου από τις ώρες 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι από το γραφείο 126 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σερών. Την Παρασκευή 4 Μαρτίου γίνεται η διανομή των διατακτικών επιτεγών της δωρεάς του Μπεσίρη, οι οποίοι όσοι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν αίτηση το Φεβρουάριο στην πρόσκληση που απίθυνε ο Δήμος Σερών, πέρασαν από την αρμόδια επιτροπή τα δικαιολογητικά τους και όσοι εγκρίθηκαν, οι μονογονεϊκές οικογένειες στις οποίες απευθύνονταν το πρόγραμμα με τη δωρεά, ήδη έχουν ειδοποιηθεί τηλεφωνικά για να προσέλθουν την Παρασκευή και να λάβουν τη διατακτική. Η διατακτική είναι πάλι αξίας 50 ευρώ, είναι 40 διατακτικές και αφορούσαν μόνο μονογονεϊκές οικογένειες και προέρχονται από τη δωρεά του κυρίου Μπεσίρη. Σημαντική επιτυχία σημείωσε η ελληνική αστυνομία, καθώς συνέλαβε 3 μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κάναβης, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό της. Κατεστέθηκαν συνολικά 44 κιλά ακατέργαστης κάναβης μετά από έρευνα διαφόρων υπηρεσιών.
ποσοτήτων κάνναβης συνελήφθησαν. Ανάμεσά τους και το αρχηγικό στέλεχος, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερο από 44 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τρία μέλη διεθνούς κυκλώματος εισαγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το αρχικό στέλεχος. Προηγήθηκε επιστάμενη και μεθοδική έρευνα της παραπάνω υπηρεσίας σε συνεργασία με το Γραφείο ΔΕΑ Αθηνών, τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το Τμήμα Ασφάλειας Κυλικής και το Αστυνομικό Τμήμα Παιωνίας Κυλικής. Την ίδια ώρα συνελήφθη εχθές το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ερών ένας μεταπός άνδρας, καθώς σε αποθήκη της οικίας του διαπιστώθηκε να καλλιεργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 4 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 120 εκατοστών μέσα σε γλάστρες, τα οποία εκριζώθηκαν ή κατασχέθηκαν. Επίσης, κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης βάρους 128 γραμμάριων, καθώς και εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια των δεντριλίων κάναβης. Σε λειτουργία έχει τεθεί η υπερσύγχρονη μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκαταστάσεων της Κυρκής της Έρος. Στο τέλος του επόμενου μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως περίπου 1000 κιλοβάτ, η οποία θα δέχεται το παραγόμενο βιοαέριο. Σε λειτουργία έχει τεθεί η υπερσύγχρονη μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκαταστάσεων της Κρικρής της Έρης. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιείται από την ελληνική γαλακτοβιομηχανία στο πλαίσιο της μετάβασής της στο κυκλικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Η μονάδα έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ως πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομικών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει από τη στράγγιση γιαούρτι. Το βιοαέριο που παράγεται μέσω της αναερόβιας επεξεργασίας αξιοποιείται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, συμβάλλοντας τη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ανάγκης του εργοστασίου σε φυσικό αέριο καλύπτεται από το παραγόμενο βιοαέριο. Στο τέλος του επόμενου μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 998 κιλοβάτ, η οποία θα δέχεται το παραγόμενο βιοαέριο. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται πρόκειται να διατίθεται στη συνέχεια στο δίκτυο του ΔΔΕ. Τα ωφέλη από την υλοποίηση της επένδυσης είναι πολλαπλά. Ως προς το περιβαλλοντολογικό σκέλος, η εταιρεία επιλύει οριστικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα της διαχείρισης του ορού γάλακτος, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το περιβαλλοντολογικό της αποτύπωμα, περιορίζοντας μεταξύ άλλων τις ετήσιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, η μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου συμβάλλει και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του εργοστασίου, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα συγκυρία, όπου παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις στον χώρο της ενέργειας. Ξεκινούν οι εγγραφές για τα νήπια για τους μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού από 1 μέχρι 20 Μαρτίου. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι απλή και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. Πρόκειται για την πλατφόρμα Πρώτη Εγγραφή, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το διάστημα από 3η 1 Μαρτίου του 2022 έως και την Κυριακή 20 Μαρτίου του 2022. Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικασία αίτησης εγγραφής είναι πολύ απλή. Ο γονέας και η δαιμόνας, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους κωδικούς του TaxisNet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στη διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται μέσω της πλατφόρμας Πρώτη Εγγραφή. Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, ξεκίνησαν 1 Μαρτίου οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Μαρτίου. Μιλούμε δηλαδή για 20 μέρες. Πρέπει να πω, απευθύνομαι στους γονείς, τους κηδεμόνες, ότι μπορούν πολύ εύκολα να βρίσκουν τι ακριβώς χρειάζεται για τις εγγραφές, μπαίνοντας στο δικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών, όπου έχουμε αναρτήσει τα πάντα. Ειδικότερα, θέλω να τους πω ότι για μένα τα νηπιαγωγεία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν θα μετακινηθεί κανένας γονέας για εγγραφή του προνηπίου στο νηπιαγωγείο,
καθώς όλα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και έτσι από το σπίτι τους θα κάνουν κανονικά την ηλεκτρονική τους αίτηση ώστε να εγγραφούν κανονικά στον υπηαγωγείο. Αν έχουν τυχόν ερωτήσεις που αφορούν στο τόπο διαμονής τους και σε ποιον υπηαγωγείο ανήκουν, μπορούν να μπαίνουν πάλι στην διεύθυνσή μας όπου έχουμε αναρτήσει ηλεκτρονικά όλες τις οδούς όλου του νομού και ειδικότερα της πόλης των Σερών, και αν για οποιοδήποτε λόγο, πράγμα σπάνιο, δεν μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, τα τηλέφωνά μας είναι εδώ στο 47500 47502, να τους πούμε εμείς σε ποιον υπηαγωγείο ανήκουν. Η ίδια πλατφόρμα αυτοματοποιεί και τους μηχανισμούς διαχείρισης των αιτήσεων από τους διευθυντές των υπηαγωγείων και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την τελική κατανομή των νηπίων σε σχολικές μονάδες. Οι αιτούντες γονείς θα ενημερώνονται μέσω SMS για την εξέλιξη της αίτησής τους, καθώς και για κάθε πιθανή διόρθωση που θα διαπιστώνεται ότι αυτή χρειάζεται, βελτιώνοντας σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα τις άλλες χρονιές. Απορροφήσαμε όλα τα νήπια και τα προνήπια τα οποία είχαμε. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος, με την ενίσχυση βέβαια και δύο επιπλέον νηπιαγωγείων, τα οποία όπως είδατε έχουμε τοποθετήσει στον αύριο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Έτσι όλα θα κινήσουν ήσυχα, ομαλά, με την ευχή να γλιτώσουμε το επόμενο σχολικό έτος από τον COVID που θα μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ και να επικρατήσει η ειρήνη στον κόσμο. Στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές γίνονται μόνο όταν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος. Μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνσή μας εδώ γραπτός, αναπτύσσοντας το αίτημά τους, και εμείς θα αποφασίσουμε κάνοντας το καλύτερο δυνατόν. Παράλληλα, από την 1η έως και την 20η Μαρτίου του 2022 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποφυγή συγχρονισμού, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου. Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2016. Για δέκα δημοτικά σχολεία, οι γονείς εκεί, αφού πάρουν το προβλεπόμενο χαρτί από τον υπηαγωγείο, θα πάνε στο δημοτικό σχολείο μαζί με το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, το ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού, και θα γίνουν οι εγγραφές κανονικά. Ξεκίνησε το δεκαήμερο προσφορών στα καταστήματα. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία μέσα από τις χαμηλές τιμές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για αυτούς προϊόντα. Με σκοπό να αυξηθεί η επισκεψιμότητα των εμπορικών καταστημάτων, ο Εμπορικός Σύλλογος κήρυξε δεκαήμερο προσφορών για όλα τα καταστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να προμηθευτούν βασικά είδη σε πολύ χαμηλές τιμές. Είναι η τελευταία ευκαιρία για τον κόσμο να ψωνίσει τα χειμερινά είδη σε πραγματικά εξευθυλιστικές τιμές, θα μπορούσα να πω, σε πολύ εκπληκτικές τιμές. Τέλος σεζόν είναι, η άνοιξη μπαίνει, είναι στα πρόθυρα και θέλουμε ο κόσμος να εφοδιαστεί ό,τι του έλειψε το χειμώνα, ας έρθει να το πάρει είτε για φέτος είτε για του χρόνου. Η αγοραστική κίνηση των φετινών εκπτώσεων κυμάνθηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά σύμφωνα με τον κύριο Πολυχρονίδη, με τα πλήγματα που δέχεται ο εμπορικός κόσμος να είναι πανωτά. Ενώ, παρόλο που την ημέρα της Τσικνοπέμπτης το κέντρο της πόλης ήταν πλημμυρισμένο από κόσμο, η καταναλωτική κίνηση ήταν μηδαμινή. Όχι, φυσικά, και λυπάμαι που το λέω κάθε φορά και ακούγομαι σαν να γκρινιάζω, αλλά οι φετινές εκπτώσεις ήταν το παράδοξο ότι μόλις ξεκινήσανε ήταν σαν να έγινε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή υπήρχε μια φοβερή πτώση, ιδίως στις πρώτες δύο εβδομάδες, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Ήτανε παράξενο, ναι, ήτανε πολύ παράξενο φέτος. Επαναλαμβάνω, είναι η ψυχολογία του κόσμου, κάτι είναι. Έχουμε τώρα και τον
πόλεμο από την άλλη πλευρά, δηλαδή έρχονται απανωτά το ένα πάνω στο άλλο. Δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε και να έρθουμε πίσω στην κανονικότητα. Βασικά η Τσικνοπέμπτη δεν είναι ημέρα αγοραστική για το κοινό. Δεν αγοράζει, είναι μόνο για έξω. Αυτό το ξέραμε. Να φανταστείτε, εγώ δεν κατέβηκα εκείνη την ημέρα στο μαγαζί. Ήταν μόνο οι υπάλληλοι μέσα το απόγευμα. Γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει, θέλει να φάει, θέλει να τσικνιστεί κτλ. Δεν είναι η μέρα που δουλεύουμε. Τη συμπαράστασή του στην 24χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδόνα, όπως και σε κάθε γυναίκα που υπέστη κακοποίηση, εκφράζει με ψήφισμά της η Αίγυπτος Ερών. Η γυναική οργάνωση επισημαίνει ότι τελευταία τα κρούσματα βιοπραγίας εναντίον των γυναικών, αλλά και ειδικότερα της ενδοοικογενειακής βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, έχουν πολλαπλασιαστεί. Τη συμπαράστασή του στην 24χρονη κοπέλα που έπεσε θύμα βιασμού στη Χαλκιδόνα, όπως και σε κάθε γυναίκα που υπέστη κακοποίηση, εκφράζει με ψήφισμά της η Αίγυπτος Ερών. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, παράρτημα Σερών, επισημαίνει τελευταία τα κρούσματα βιοπραγίας εναντίον των γυναικών, αλλά και ειδικότερα της ενδοκογυναικής βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας έχουν πολλαπλασιαστεί. Ακόμα περισσότερα είναι όμως εκείνα τα περιστατικά που δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αιγαίας Σερών κατά το παρελθόν ήρθαν σε επαφή με το νομικό περιβάλλον των κοριτσιών που κακοποιήθηκαν, εκφράζοντας την άποψή τους αναφορικά με τα γεγονότα και την αμέριστη συμπαράσταση και τη στήριξή τους. Έτοιμά μας παραμένει η επαρκή στελέχωση και συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις όλων των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου οι γυναίκες που έχουν πέσει θύμα βιασμού αβίαστα χωρίς φόβο να προσέρχονται στις δομές που τους καλύπτουν κοινωνικά και νομικά. Στο ψήφισμα της Αιγαίας Σερών υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής των διαδικασιών στην απονομή δικαιοσύνης για τα εγκλήματα βιασμού και σεξουαλικής βίας. Από το επιλογές να το διαφερθήσουμε και να μας παρακολουθήσατε από όλους εμάς και ευχαριστούμε.